Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλώς ήρθατε πάλι πίσω στο κανάλι μου με ένα νέο βίντεο μακιγιάζ αυτή τη φορά. Πάλι έχουμε beauty βίντεο γιατί είδα ότι το τελευταίο που είχα κάνει σας άρεσε πάρα πολύ. Οπότε είπα να έρθω με ένα έτσι λίγο πιο ανοιξιάτικο μακιγιάζ. Θέλω να σας πω πριν ξεκινήσω ότι το συγκεκριμένο βίντεο γίνεται σε συνεργασία με το Beauty Web, όπου εκεί μέσα θα βρείτε τέλεια καλλυντικά, επώνυμα καλλυντικά σε πάρα πολύ καλές τιμές. Ένα παράδειγμα θα σας δώσω, όλες οι μασκάρα της Maybelline είναι στα 5,5 ευρώ. Οπότε αξίζει να ρίξετε μια ματιά, θα σας έχω βάλει κάτω στην περιγραφή το link να πάτε να το ανοίξετε και να περιηγηθείτε μέσα στο e-shop. Αυτό σίγουρα θα βρείτε πράγματα γιατί έχουν πολύ μεγάλη ποικιλία από αποχρώσεις και από καλλυντικά. Γενικότερα έχει τα πάντα για το μακιγιάζ, τα πάντα όμως. Και επειδή δεν κρατιέμαι, θέλω να σας τα δείξω όλα ένα προς ένα. Πάμε κατευθείαν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, μόλις φρεσκοέπλυνα το πρόσωπό μου, θέλω πριν το μακιγιάζ να είναι πολύ φρεσκοπλημένο και καλά ενυδατωμένο το πρόσωπο για να μπορέσω να ξεκινήσω και να κάνω τη διαδικασία του μακιγιάζ. Και θα ξεκινήσουμε με το primer, όπου είναι από Revolution. Ένα πάρα πολύ ωραίο primer, το οποίο έχει σαν βασικό συστατικό το νερό. Και είναι κάτι το οποίο εμένα με βολεύει πάρα πολύ. Αυτό το προϊόντα που περιέχουν μέσα νερό, είναι και σε αυτό το τέλειο χρώμα. Τα προϊόντα που περιέχουν νερό ταιριάζουν στο δικό μου λιπαρό δέρμα πάρα πολύ καλά. Και το συγκεκριμένο θέλω να σας πω ότι μυρίζει και γλυκάνισο. Και μοσχομυρίζει όλος ο τόπος, όλος ο τόπος. Και επίσης είναι ιδανικό για τις επιδερμίδες που έχουν ερυθρά σημεία, διότι καταπολεμά την ερυθρότητα. Πάμε τώρα στο concealer, θα σας κάνω κοντινά πλάνα για να μπορείτε να βλέπετε το προϊόν καλύτερα, αλλά και να βλέπετε και ποιο προϊόν είναι και τον κωδικό και την απόχρωση και τα πάντα, για σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει κάτι να το βρείτε εύκολα. Καλά, θα σας τα έχω και στην περιγραφή αυτά. Βάζω 4 κουκίδες από το ένα μάτι, 4 κουκίδες από το άλλο και δύο κάτω από το φρύδι. Ο τρόπος που θα απλώσω το concealer είναι τα σφουγγαράκια. Είναι αυτά εδώ πέρα τα mini σφουγγαράκια, τα οποία με το που τα βρέξεις διπλασιάζονται. Και, να σας το δείξω κιόλας μισό λεπτό, ορίστε αυτό που έχω βρέξει και ορίστε και το άλλο, που δεν έχω χρησιμοποιήσει ακόμη. Οπότε με τα μποναριστές κινήσεις και προσεκτικές εδώ στην περιοχή των ματιών, θα απλώσω το concealer. Τώρα θα πάμε στο make-up, όπου έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το τέλειο make-up από L'Oréal, το οποίο αυτή η απόχρωση είναι καταπληκτική. Μου έχει ταιριάξει τέλεια. Πολύ ωραίο make-up και ανάλαφρο, με το οποίο μπορείς να χτίσεις και το μακιγιάζ σου. Δηλαδή αν θέλεις κάτι πιο ανάλαφρο όπως εγώ, είναι ιδανικό να κάνεις ένα το πολύ δύο πατήματα. Και μετά αν θέλεις και κάτι πιο καλλυπτικό, μπορείς να κάνεις και να πατήσεις και τρίτη φορά την αντλία. Αυτή η βάση τώρα που βλέπετε εδώ για μένα είναι ιδανική, λίγο και καλό. Λοιπόν, και τώρα πάμε να σας δείξω μια πούδρα που πραγματικά είναι τέλεια και πολύ οικονομική πούδρα, και όσες ακολουθείτε αμερικάνικο περισσότερο YouTube σίγουρα θα την έχετε δει σε πάρα πολλές, γιατί είναι από την Revolution ή Banana Light όμως, εγώ παίρνω την Light. Είναι πολύ ωραία πούδρα και είχανε δίκιο, είναι κάτι το οποίο δεν είχα ξαναδοκιμάσει ούτε εγώ. Και χαίρομαι που την γνωρίζω, γιατί νομίζω πως θα είναι ένα από τα αγαπημένα μου προϊόντα για τους επόμενους μήνες. Λοιπόν, έβαλα λίγο στο καπάκι και τεινάζω, γιατί δεν χρειάζεται πραγματικά τίποτα. Πάρα πολύ λίγο. Και θα βάλω μόνο στη ζώνη TAF, δηλαδή σε αυτό εδώ το σημείο, στη μύτη, κάτω από τη μύτη και στο πηγούνι. Σε αυτό το σημείο εδώ πέρα και στα μάτια δεν βάζω, γιατί έτσι κι αλλιώς εδώ πέρα θέλουμε να έχουμε λάμψη. Οπότε τη φυσική τη λάμψη προσπαθώ να την κρατήσω και να μην την διώξω, γιατί στην ουσία γι' αυτό βάζουμε το highlighter. Αμένα να διώχνουμε και τη φυσική μας γελάδα από εκεί, τι να το κάνεις. Και πάμε τώρα να σας δείξω το bronzer που θα χρησιμοποιήσω, που με το που το είδα με κλειστά μάτια το πήρα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μην το πάρω, διότι έψαχνα ένα bronzer το οποίο η απόχρωσή του να θυμίζει την καραμέλα γάλακτος, αυτή την οβάλ καραμέλα γάλακτος που τρώγαμε μικρή και ακόμα και τώρα υπάρχουν στο σούπερ μάρκετ, με το διαφανές περιτύλιγμα. Αυτή την απόχρωση έψαχνα και την έπιασα ακριβώς, γιατί είναι έτσι μια πολύ, μια γλυκιά απόχρωση του καφέ και πραγματικά έπεσα μέσα όταν το επέλεγα. Και παίρνω εδώ με το σφουγγαράκι μου, με το πινελάκι μου, και bronzer εγώ βάζω σε αυτό εδώ το σημείο. Και πάμε τώρα να σας δείξω μια παλέτα καταπληκτική από Revolution. Στα κοντινά που θα σας κάνω θα φαίνεται καλύτερη, γιατί τώρα φαίνεται το φως από πίσω. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ωραία παλέτα, μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις για highlighter, αλλά και μπορείς να την χρησιμοποιήσεις σαν σκιές. Είναι πάρα πολύ ωραίες και γενικότερα έχουν και πολύ καλή απόδοση. Τώρα θα χρησιμοποιήσω ένα πινέλο από ένα άλλο σετ που έχω, το οποίο και αυτό είναι πολύ ωραίο και τα πινέλα του είναι πανέμορφα και τα χρώματα αυτά που ξέρετε ότι μου αρέσουν. Θα σας το δείξω και αυτό. Και τώρα θα πάρω την πάνω αριστερά απόχρωση του highlighter και
Θα βάλω σε αυτό εδώ το σημείο, ακολουθώ ακριβώς την ήδη υπάρχουσα γελάδα, δηλαδή δεν θα κάνω κάτι διαφορετικό. Και μετά παίρνω λίγο και βάζω κάτω από το φρύδι και βάζω και εδώ λίγο, εκεί πέρα που ξεκινάει η καρδιά από τα χείλη. Και τώρα πάμε να ανοίξουμε μία από τις πιο ωραίες παλέτες. Είναι μία παλέτα που έχει όλα τα βασικά και nude χρώματα που μπορεί να έχετε σκεφτεί. Είναι καταπληκτικότατη η συγκεκριμένη παλέτα, μου αρέσει πάρα πολύ γιατί πραγματικά μπορείς να κάνεις και ένα πιο βραδινό και ένα πιο καθημερινό, πιο ανοιξιάτικο, ό,τι θέλεις μπορείς να δημιουργήσεις με αυτήν εδώ την παλέτα. Είναι όλα τα χρώματα ένα και ένα, μου αρέσουν όλα εξίσου το ίδιο. Και θα πάρω εδώ, θα χρησιμοποιήσω όχι μετά από εκείνο το set, θα πάρω εδώ πέρα αυτό το μικρό το πινέλο και θα πάρω την beige πάνω αριστερά σκιά, να τη χρησιμοποιήσω σαν βάση σε όλο το κινητό βλέφαρο, έτσι ώστε να έχει μετά οποιαδήποτε άλλη σκιά που θα βάλω πάνω καλύτερη απόδοση. Αφήνω για λίγο την παλέτα κάτω, γιατί πρώτα θέλω να χρησιμοποιήσω ένα μολύβι ματιών σε αυτή την πάρα πολύ όμορφη απόχρωση από την Maybelline. Είναι, καθίστε να σας το δείξω λίγο και πάνω στο χέρι μου, πόσο όμορφη είναι αυτή εδώ η απόχρωση. Τέλεια, όπου θα βάλω λίγη ποσότητα, έτσι σαν μια γραμμή του eyeliner, ακριβώς κοντά στις βλεφαρίδες, στις πάνω βλεφαρίδες. Και τώρα με πιο πινελάκι, με αυτό εδώ πέρα το πολύ λεπτό, θα πάρω και θα σβήσω. Εν τω μεταξύ αυτά τα δύο σετ που επέλεξα, για να δώσουμε και στο διαγωνισμό, ήθελα να βρω έτσι πινελάκια τα οποία πραγματικά να καλύπτουν όλες τις ανάγκες και όντως καλύπτουν. Από ό,τι τα βλέπω και εγώ τώρα στη χρήση, βρίσκω πινέλο για τα πάντα μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχει κάποιο πινέλο που να πω, α, δεν βρήκα γι' αυτό. Οπότε υπάρχει ακόμα εδώ και για να σβήσεις αν θέλεις κάτι. Πολύ ωραίο. Τι ωραίο μολύβι. Και τώρα ποια απόχρωση να πρωτοπάρω, δεν ξέρω ποια θα θέλω να πρωτοδιαλέξω. Είναι όλες τόσο όμορφες. Θα πάρω αυτή εδώ την υπόχρωση. Εδώ την πολύ ανοιχτόχρωμη, η οποία μοιάζει και λίγο σαν και μπρονζέ κάνει, αλλά και ροζ. Λοιπόν, θα πάρω τώρα τον καθρέφτη μου για πιο κοντά. Και τα μποναριστά θα πλώσω σε όλο το κινητό βλέφαρο. Πάμε τώρα με το άλλο σετ πινέλων, γιατί έχει ένα πάρα πολύ ωραίο πινέλο για να σβήνετε τις σκιές. Να το, έχει κάποιο κωδικό. Θα σας τα γράψω τέλος πάντων. Δείτε πόσο ωραίο πινέλο. Πάρα πολύ ωραίο για να κάνεις το σβήσιμο των σκιών. Και ποια να πάρω τώρα. Εγώ λέω να πάρω αυτή εδώ και να την κάνω μίξ αυτές τις δύο. Εσείς τι λέτε? Εγώ έτσι λέω και αυτό θα κάνω, οπότε θα πάρω λίγο από τη μία, λίγο από την άλλη και θα τις κάνω λίγο μίξ πάνω στο χέρι μου, γιατί μου αρέσουν και δύο εξίσου, και θα πάω εδώ στην άκρη του ματιού και θα προσπαθήσω να δημιουργήσω μία γωνία και να σβήσω εδώ στην κόγχη, εδώ, και μετά με το πινέλο της πούδρας παίρνω ό,τι μπορεί να έχει πέσει, αν και βιάστηκα να το κάνω, διότι τώρα θα βάλουμε και την κάτω πλευρά. Από την κάτω πλευρά θα πάρω αυτό το λεπτό το πινελάκι, και αυτό πολύ ωραίο. Θα πάρω από εδώ πέρα το χέρι μου ό,τι έχω δημιουργήσει, που είχα να μίξει αυτές τις δύο, τις αποχρώσεις, και θα βάλω την πιο σκουρόχρωμη στο εξωτερικό κάτω βλέφαρο. Και εννοείται θα πάρω και την ανοιχτόχρωμη, για να βάλω στο μπροστά μέρος, εδώ. Δείτε λίγο, έρχομαι πιο κοντά για να δείτε τι όμορφα που γυαλίζουν οι σκιές. Έχουν μια πάρα πολύ ωραία γυαλάδα, πολύ ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή, και πόσο μου αρέσει που έρχεται η άνοιξη, ξέρετε ότι είμαι παιδί της άνοιξης και του χειμώνα, χειμώνα και άνοιξη, αυτά μου αρέσουν εμένα. Και τώρα πάμε στα φρύδια, μετά από τα μάτια εγώ περνάω στα φρύδια, όπου θα πάρω από την Maybelline αυτό εδώ πέρα το τέλειο προϊόν. Σας έχω ξαναμιλήσει νομίζω και στο παρελθόν για το συγκεκριμένο και το είχα αγαπήσει πάρα πολύ, διότι από τη μία είναι ένα κανονικό μολυβάκι και από την άλλη έχει κάτι το οποίο εμένα με βοηθάει πάρα πολύ και αυτό μου αρέσει να χρησιμοποιώ. Έχει αυτό εδώ πέρα το, αχ, πώς λέγεται, σφουγγαράκι. Είναι σφουγγαράκι το οποίο έχει εδώ πέρα κάτι σαν, έχει εδώ μέσα βασικά στο καπάκι προϊόν, όπου το βάζεις μέσα, παίρνει την ποσότητα που χρειάζεσαι και μετά βάφεις τα φρύδια σου και είναι πάρα πολύ ωραία και ανάλαφρη η σκιά που αφήνει, δεν γίνεται δηλαδή πάρα πολύ έντονα, θα το δείτε τώρα και στην πράξη. Πολύ ανάλαφρα ακουμπάω το προϊόν και πηγαίνω σιγά σιγά προς τα πίσω και την ίδια διαδικασία θα κάνω και από το άλλο φρύδι. Δεν επιμένω περισσότερο, διότι δεν θέλω να επιμείνω περισσότερο για να μην βγουν πάρα πολύ σκουρόχρωμα, να έχουν και αυτά έτσι μια φυσική απόχρωση. Και τώρα θα πάμε
Στο ρούζ, γιατί πάντα αφήνω τελευταία τη μάσκαρα. Για ρούζ έχω επιλέξει από ELF, αυτή εδώ πέρα την παλετίτσα στην ουσία που έχει 4 καταπληκτικές αποχρώσεις, όπου εγώ πάλι θα κάνω ένα μίξ εδώ πέρα και θα πάρω 2. Θα πάρω αυτές τις 2 τις κάτω. Με αυτό εδώ πέρα το πινέλο, το οποίο είναι ειδικό για να παίρνεις, να βάζεις το ρούζ. Παιδιά, αυτά τα απαλά πινέλα, πάρα πολύ απαλά, και κανένα από αυτά που έχω χρησιμοποιήσει μέχρι στιγμής δεν μου έχει, δεν έχει βγάλει από πάνω κάποια τρίχα. Λοιπόν, παίρνω την ποσότητα που θέλω, έκανα και τον συνδυασμό των 2, πήρα και από τα 2 και προσπαθώ να δημιουργήσω αυτό το χρώμα υγείας. Το όχι πάρα πολύ έντονο, απλά να έχεις αυτό το χρώμα της ντροπής, ρε παιδί μου. Πολύ ωραία απόχρωση. Αυτά τα 2. Τα 2 κάτω από την παλέτα. Αυτά τα 2 πήρα. Τα οποία είναι πολύ ωραία. Μπορείς να παίξεις και με τα υπόλοιπα. Αν θες έτσι λίγο πιο υγιεινό, να χρησιμοποιήσεις αυτή εδώ. Ή αν θες κάτι πιο έντονο, Barbie style, αυτό εδώ, το οποίο είναι ιδανικό. Αλλά είναι πολύ ωραία και έχουν και πάρα πολύ καλή απόδοση. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ προϊόν από ELF. Νομίζω δεν έχω ξαναχρησιμοποιήσει. Και μπορώ να πω ότι έχω εκπλαγεί. Δείτε εδώ πέρα τι ωραία. Πολύ ωραία απόχρωση και πολύ ωραία απόδοση. Τώρα που με ξανακοιτάζω, έτσι που, που πηγαίνει σχεδόν να ολοκληρωθεί το μακιγιάζ μου, μου χρειάζεται και λίγο ακόμα bronzer εδώ. Καλά οι αποχρώσεις αυτές. Έχω ερωτευτεί τις αποχρώσεις της σκίας. Δείτε εδώ πόσο ωραίες είναι. Και πολύ ωραία παλέτα και οικονομική. Όλα τα προϊόντα που σας είπα και στην αρχή είναι πολύ οικονομικό. Το e-shop αυτό έχει πολύ οικονομικά τα προϊόντα. Και πάμε τώρα να βάλουμε μάσκαρα και θα αφήσω τώρα για το τέλος τα χείλη να σας δείξω και αυτό το προϊόν που είναι το καινούργιο προϊόν της Maybelline. Αλλά τώρα θα σας δείξω την The Colossal, όπου νομίζω ότι εσείς που με παρακολουθείτε χρόνια τώρα θα ξέρετε ότι υπήρξε μια περίοδος της ζωής μου που είχα φάει τρελό κόλλημα με την The Colossal της Maybelline. Μου άρεσε πάρα πολύ. Και δικαιολογημένα, γιατί είναι από τις πιο ωραίες μασκάρα, είναι και αυτή μια μάσκαρα η οποία χτίζεται στην ουσία. Μπορείς να βάλεις και μια στρώση για πιο ανάλαφρο αποτέλεσμα, αλλά να κάνεις και πιο δραματικό στυλ. Είναι πάρα πολύ ωραία και μυρίζουν και ωραία. Μασκάρα της Maybelline, πολύ ωραία. Και πάμε προσεκτικά εδώ, έτσι λίγη ποσότητα, ωραία. Δείτε εδώ με λίγες φορές που πέρασα τη διαφορά από τη μία βλεφαρίδα με την άλλη και μου αρέσει πάρα πολύ η συγκεκριμένη μάσκαρα, γιατί επέλεξα αυτή που έχει πολύ μαύρο χρώμα, είναι 100% black, νομίζω το λέει, ναι, 100% black, είναι πολύ μαύρη και τις κάνει πολύ πιο έντονες τις βλεφαρίδες, δηλαδή και λίγο να βάλεις μάσκαρα δίνει πιο ωραίο αποτέλεσμα. Τώρα αλήθεια είδατε πως με λίγο μάσκαρα άλλαξε ολόκληρο το μακιγιάζ. Τι κάνει μάσκαρα, ρε παιδί μου. Εγώ πάντα σας το έχω ξαναπεί ότι όταν είναι να πάω κάπου, αν βαριέμαι ή δεν προλαβαίνω να βαφτώ, λίγο μασκαρούλα θα τη βάλω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και πάμε τώρα να χρησιμοποιήσουμε ένα μολύβι όπου θα το χρησιμοποιήσω σε όλα τα χείλη από την Maybelline. Και μετά να χρησιμοποιήσω και το νέο lip gloss της Maybelline, όπου γι' αυτό έχουμε ακούσει τα καλύτερα, γιατί δίνει και όγκο στα χείλη, κάτι το οποίο ξέρετε ότι χρειάζομαι. Οπότε πάμε να χρησιμοποιήσουμε το μολυβάκι στο περίγραμμα αλλά και στο γέμισμα και μετά να βάλουμε το lip gloss από πάνω. Θέλω να σας πω ότι σοκαρίστηκα με το πόσο έντονα, με ένα απλό χάδι, δηλαδή δείτε πόσο απαλά θα κουμπίσω το μολύβι πάνω στο χέρι μου. Wow, παιδιά, τι απόδοση είναι αυτή το μολύβι της Maybelline. Αυτό δεν το είχα ξαναδοκιμάσει ποτέ και μου έκανε πραγματικά τρομερή εντύπωση. Έχει και την ξύστρα από πίσω, εννοείται, για να μπορείτε να κάνετε τη μητούλα πιο μυτερή. Μου βγήκε λίγο πιο σκουρόχρωμο για ένα ανοιξιάτικο παύλα καλοκαιρινό κραγιόν, αλλά είναι αυτό το χρώμα του κόκκινου κρασιού, που έχει το βαθύ το κόκκινο. Είναι πολύ ωραίο χρώμα. Με έχει ενθουσιάσει, μου αρέσει πάρα πολύ και εντελώς matte, αν θέλεις να το χρησιμοποιήσεις και μόνο του. Εγώ όμως, επειδή κάνουμε κάτι ανοιξιάτικο, θα του δώσω λίγο λάμψη τώρα, γιατί μου βγήκε και λίγο πιο σκουρόχρωμο. Με ενθουσίασε πάρα πολύ η απόχρωση έτσι όπως την είδα στο site και πραγματικά έχει βγει τέλειο τώρα για άνοιξη. Είναι τέλειο ό,τι πρέπει. Για το καλοκαίρι ίσως είναι λίγο πιο σκουρόχρωμο, αλλά είναι πραγματικά φοβερό. Όμως τώρα εγώ θα του δώσω και τη λάμψη του. Με το νέο lip gloss από την Maybelline, όπου έχει και πάρα πολύ μεγάλο πινέλο, όπως μπορείτε να δείτε. Και μου αρέσει γιατί δίνει και έναν έτσι έξτρα όγκο στα χείλη. Και πάμε να βάλουμε. Θα σας πω την αλήθεια, μόλις είδα αυτή την τέλεια απόχρωση του συγκεκριμένου μολύβιου, είπα να μην του δώσω, να μην του βάλω lip gloss και το χαλάσω, αλλά του πάει η λάμψη απίστευτα. Έχει και κάποια μικρο glitter μέσα αυτό εδώ. Αν μπορέσετε να το δείτε εδώ πέρα, βλέπετε, κοιτάξτε εδώ πέρα τι γυαλάδα κάνει. Τι ώρα που είναι. Α, ήδη αρχίζω να νιώθω την αίσθηση που θα αρχίζουν τα χείλη μου σιγά σιγά να διωγγώνονται. Θα βάλω λίγο παραπάνω τώρα,
Σαν πιο καλοκαιρινή απόχρωση μπορείτε να επιλέξετε ένα μολύβι από τη συγκεκριμένη σειρά πιο ανοιχτόχρωμο, αλλά πραγματικά αν μπείτε στον κόπο να πάρετε, πάρτε την αυτή την απόχρωση, είναι θεϊκή, δείτε πόσο ωραίο. Δεν είναι το κλασικό το κόκκινο, είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο και πολύ ξεχωριστό και πολύ χαίρομαι που αυτό επέλεξα να πάρω, γιατί το ερωτεύτηκα και μάτι είναι πολύ ωραίο, μόνο του δηλαδή χωρίς το lip gloss μπορείτε να το χρησιμοποιείτε. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και να σας πω ότι νιώθω ότι εγώ πολύ χαρούμενη που επέστρεψα με κάποια βίντεο έτσι πιο beauty. Beauty. Που μου ζητήσατε πάρα πολλές από εσάς και είδα ότι το τελευταίο που σας έκανα με τα αγαπημένα πήγε πάρα πολύ ωραία και χαίρομαι που σας άρεσε και για την ανταπόκριση που είδα στο βίντεο αυτό. Να μην ξεχάσετε με τίποτα, να μπείτε κάτω στο κουτί πληροφοριών, να βρείτε εκεί πέρα που θα σας γράφω με μεγάλα γράμματα Instagram για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό. Μία τυχερή στο Instagram θα κερδίσει όλα αυτά εδώ τα προϊόντα στις δικές της επιλογές, στα δικά της χρώματα. Μπορεί κάποια κοπέλα να μην θέλει το συγκεκριμένο μολύβι χιλιών που πολύ κακό θα κάνει, γιατί πραγματικά είναι πονηρικό. Να επιλέξει εκείνη όποιο θέλει, στην πούδρα ή στο make-up. Θα πάρετε τους συγκεκριμένους κωδικούς απλά στη δική σας απόχρωση, στο δικό σας το γούστο, ότι σας αρέσει εσάς. Και πριν κλείσω το βίντεο, να σας θυμίσω να πάτε στην περιγραφή και να πατήσετε στο link του eShop Beauty Web, να ρίξετε μια ματιά στα πάρα πολύ ωραία πράγματα που έχει, στην πολύ μεγάλη ποικιλία προϊόντων και στις πολύ καλές τιμές. Αυτά από εμένα. Ελπίζω να σας άρεσε το μακιγιάζ και θα τα πούμε πάλι σύντομα με νέο βιντεάκι. Σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.